μιας προειδοποιητικής διαταγής ένα άρθρο, μία είδηση στην τηλεόραση, όπως έγινε για παράδειγμα στα ίδια όταν είδε ο κόσμος το στόλο μας να βγαίνει έξω. Για μας ήταν προειδοποιητική διαταγή, ξέραμε ότι κάτι κακό συμβαίνει. Και κατόπιν το τμήμα μεταβαίνει στον χώρο από μόνο. Να βάλετε μία αρχική ενημέρωση στον προϊστάμενο κλιμάκιο για αυτό το σύνδεσμο. Κατόπιν ακολουθεί η ανάλυση της αποστολής. Ποιος είναι ο σκοπός της αποστολής μας, τι θέλουμε να επιτύχουμε. Η σημασία αυτού του τμήματος είναι τεράστια και για τον λόγο αυτό αποφάσισα να γράψω αυτό που είχε πει ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, ο οποίος έλεγε ότι αν μου δίνονται μία ώρα να λύσω ένα πρόβλημα και η ζωή με εξαρτώταν από την απόφασή μου, θα πλέον 55 λεπτά στο να καθορίσω το πρόβλημα. Το τμήμα της ανάλυσης αποστολής έχει 17 στάδια. Το τρίτο βήμα είναι ανάλυση των τρόπων ενεργείας, δηλαδή τρόποι οι οποίοι μπορούν να φέρουν εις πέρα στην αποστολή. Το τέταρτο είναι η ανάλυση του, προσθέτοντας δηλαδή στοιχεία, και γίνεται αυτό που λέμε πολεμικό παίγνιο. Αναλύουμε τους φίλους τρόπους ενεργείας, τους συγκρίνουμε με τον εχθρό, με τις εχθρικούς τρόπους ενέργειας, με σκοπό να εντοπίσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Αφού αναλυθούν οι τρόποι ενέργειας σε μία αμοδόφο και γίνεται το πολεμικό παίγνιο, συγκρίνονται με βάση κάποια κριτήρια, τα οποία θα έχει θέσει ο προϊστάμενος ή και εμείς οι λύκοι, και κατόπιν γίνεται η έγκριση του τρόπου ενέργειας σε μία αίθουσα επιχειρήσεων, με βάση κάποια τρόπους, κάποια σχεδιαγράμματα τα οποία μας βοηθάνε να λάβουμε την απόφαση. Το αποτέλεσμα είναι να συνταχθεί να συνταχθούν διαταγές και να γίνει μια ενημέρωση τόσο στο προϊστάμενο κλιμάκιο όσο και μεταξύ των μελών του τμήματος. Και να δημιουργηθεί ο φάκελος της αποστολής, ο οποίος αποτελεί το συμβόλαιο του τμήματος με το προϊστάμενο κλιμάκιο. Το αποτέλεσμα είναι κάτι σαν αυτό εδώ. Έκδοση διαταγής με σύγχρονο τρόπο. Η ομάδα είναι όλοι μαζί, όλοι οι μετέχοντες και κάθε μετέχος έχει μεγάλο με την ειδικότητα που έχει στην ομάδα. Μιλάει για τέσσερα πράγματα. Μιλάει τώρα για επαξιωματικούς πληροφοριών. Έχουν ένα στόχο που θέλουν να συλλάβουν και λέει ότι μπορούμε να το συλλάβουμε έτσι, να το μπορέσουμε ακόμα και αν έχει ξυριστεί, αν έχει αυξηθεί ένα γέλια, να το δοκούμε στον αυτιό του κτλ. Κατόπιν μιλάει ο ερευνητής, ο οποίος τι έχει κάνει, έχει αυτή την ειδικότητα χρόνια, έχει την